Ρε Στινάκη, έλα λίγο ρε Νάκη. Εκείνα τα αεροπλάνα τα που τρέχαν γρήγορα. Ναι. Που ήταν, όχι, τα που ήταν η μύτη γυρτή μπροστά. Τα εμπορικά, λέω, δεν λέω τα πολεμικά. Που ήταν η μύτη γυρτή μπροστά, ρε, που δεν υπάρχουν πια. Τώρα σώθηκες. Πώς είπα, αεροπόρος δεν ήσουν, να. Εγώ. Ναι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι για άλλη μια Τετάρτη εκπομπή της Λέσης Φιλάθλων Καβάλας, η μπάλα στην Κερκίδα. Μαζί μας για άλλη μια Τετάρτη είναι το ιδιωτικό κτίριο Καβάλας με δύο έδρες στο νομό μας, στο Σταυρό Μυγδαλεώνα με τηλέφωνο 2510-392-444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 2590-410-44. Για την Πασχετική Καβάλα το Σάββατο, βαριά ήταν την Κυριακή για τον ΑΟ Καβάλα στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Μαζί μου για να το σχολιάσουμε είναι ο Βασίλης, ο οποίος μας κάνει σε τρεις εκπομπές δεύτερη φορά την τιμή να έρθει, το οποίο είναι συγκλονιστικό ποσοστό. Πιάνει ένα ποσοστό. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα Νάκη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου της πρωινής. Όντως, θα συμφωνήσω, μια πολύ σημαντική νίκη της Καβάλας BC με την ομάδα των Τρικάλων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΑΟΚ, έτσι απογοητευτήκαμε όλοι μας με αυτό το 3-0, το οποίο θα το σχολιάσουμε και με τα στατιστικά στοιχεία που μαζέψαμε στην διάρκεια του παιχνιδιού και θα τα αντιπαραθέσουμε εδώ μαζί σου, να δούμε αν όντως η μόνη αιτία, η σημαντική αιτία της ήττας του ΑΟΚ ήταν η διαιτησία ή και άλλοι παράγοντες. Έτσι. Επίσης και ο κόσμος μπορεί να πάει να πει τη γνώμη του στο 22-11. Καλά, να πήγε αυτό στη γνώμη του. Καλά που το θυμήθηκε. Το θυμάσαι συνήθως εσύ, οπότε. Για το μπάσκετ θα πούμε στο δεύτερο μέρος. Φυσικά το σημαντικότερο νέο για το μπάσκετ είναι ο τραυματισμός του Χρήστου Ταπούτου.
Δυστυχώς. Το μάτια ξέρω προφανώς εγώ και ο Βαγγέλης τη Δευτέρα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να θυμίσουμε την κοπή της πίτας που έχει ο σύνδεσμος φιλάθλων Γαλάζιοι Αργοναύτες σήμερα στις 7 η ώρα στα γραφεία τους δίπλα από το, στη Φιλελλήνων δίπλα από το κινηματογράφο Όσκαρ. Αλλά και την κοπή της πίτας της Καβάλα Μπιστή. Δεν διαλέξανε άλλη μέρα, ενώ ακυρώθηκε, αναβλήθηκε μάλλον το. Στο Γαλαξία 8 η ώρα, η, έτσι. Ναι, η κοπή πίτας. Η κοπή της πίτας της μπασκετικής ομάδας. Και αναβλήθηκε το φιλικό παιχνίδι με την ομάδα από τα Σκόπια. Προφανώς. Ο λόγος ο οποίος αναβλήθηκε ήταν τα μπλόκα των αγροτών και δεν θα μπαίνουν στη διαδικασία φιλοξενούμενοι να κάνουν διπλό ταξίδι και να ταλαιπωρηθούν για ένα φιλικό αγώνα. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο τώρα που φεύγει και ο Σταύρος να αναφέρω ότι γίνεται πάταμε να σε παντώ με τις γρίπες. Οπότε, όσοι πάνε τώρα στο σπίτι, πλήσιμο καλά, χέρια, πρόσωπα κτλ. Λούσιμο από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ανάγκη. Εκτός άμα πάει για μπάνιο όπως ο κύριος Σταύρος να πούμε. Οπότε... Για μπάνιο πήγε και την Κυριακή και τη Δευτέρα το βράδυ μετά το παιχνίδι των Αιωνίων. Φαντάζομαι βούτυξε με το κεφάλι. Από το Κυριακή το πρωί. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε κλατάρει παιδιά πλάκα-πλάκα όσοι έχουν μικρά παιδιά, αλλά και το μεγάλο παιδί εδώ απέναντι Μονάκης την προηγούμενη εβδομάδα να πούμε ήταν κλαταρισμένος. Εγώ την έκανα, την κρύπη μου τελείωσα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν. Αλλά αυτό ισχύει με όσους έχουν μικρά παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε λίγο. 22-11 το τηλέφωνο της εκπομπής. Να δώσω χαιρετίσματα σε μια καλή παρέα που βρίσκονται εκεί στο φίλο μας Ντοσοτήρη. Κάποιοι παλιοί γνώριμοι, τους οποίους τους δίνουμε χαιρετίσματα εδώ από το ραδιόφωνο της πρωινής. Παλιοί γνώριμοι στην ομάδα της Καβάλας που έχουν προσφέρει πάρα πολύ και στο πρόσφατο αλλά και παλιότερα στο παρελθόν. Να δώσουμε χαιρετίσματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο το παιχνίδι, την ανάλυση του παιχνιδιού με το της Θεσσαλονίκης, έτσι. Να το πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Θα σχολιάσουμε το παιχνίδι από το πέναλτι μέχρι το πέναλτι και από το πέναλτι και μετά σε δύο, έτσι, σε δύο στάδια. Ναι, νομίζω είναι και πιο σωστό. Είναι και πιο σωστό. Λοιπόν, εγώ να αναφέρω τις τελικές προσπάθειες που είχε ο Άρης. Είναι 15 συν ένα δοκάρι, γιατί όσοι γνωρίζουν το δοκάρι δεν θεωρείται τελική προσπάθεια. Ενώ η Καβάλα... Τελική προσπάθεια όχι στην εστία. Όχι στην εστία, ναι. Α, ναι, σωστά. Θεωρείται τελική προσπάθεια, αλλά δεν μπαίνει στην εστία. Και η Καβάλα έχει μόλις 4, εκ των οποίων η μία είναι στην εστία. Είναι η πρώτη φάση που κάνει η Καβάλα από το λάθος, αν δεν κάνω λάθος, του Σαμαρά που γυρίζει απρόσεκτα την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Τσινάρ. Προσπαθεί εκεί ο Πτηνόπουλος, μπορεί να προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει, πάει να την τσιμπήσει την μπάλα, να περάσει τον τερματοφύλακα. Δεν το καταφέρνει. Εδώ σημειώνεται η πρώτη τελική της ομάδας της Καβάλας και έχει άλλες τρεις τελικές. Ένα σουτ γυριστό του Σάββατο Κυριακίδη. Ένα σουτ του Δέντσα έξω, πάλι και αυτό βγήκε πάρα πολύ ψηλά και ένα σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. 15-14 οι τελικές. 15-4 οι τελικές, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός υπέρ του Άρη. Έχουμε 13 φάουλ και αυτό είναι λίγο το οξύμορο και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λιγονάκι μαζί μας. Είχαμε πει και από την αρχή των εκπομπών όταν βλέπαμε την ομάδα στην προετοιμασία. Είπαμε ότι η ομάδα είναι λίγο light, δηλαδή σε αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν βλέπουμε την ομάδα να παίζει σκληρά, να κάνει φάουλ είτε σκόπιμα είτε... για να σταματήσουν τον ρυθμό του αντιπάλου είτε οτιδήποτε τέλος πάντων φάουλ μπαίνει μέσα σε αυτή την γκάμα. Βλέπουμε ότι ο Άρης ενώ έχει περισσότερη μπάλα, πολύ περισσότερη κατοχή, περισσότερη μπάλα στα πόδια του, έχει παραπάνω φάουλ από ό,τι έχει κάνει η Καβάλα. Έχει κάνει 13 φάουλ ο Άρης, έχει σημειώσει 10 φάουλ η Καβάλα. Να πάμε λίγο στα offside δύο για τις δύο ομάδες. Αποκρούσεις μία του Τσινάρ, αυτή που αναφέραμε εκεί με τη φάση του Πτηνόπουλου. Τρεις αποκρούσεις ο Νάσος ο Αθανασίου, ο οποίος κατά τη γνώμη μου πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι. Ναι, ακόμα και αν δέχτηκε τρία γκολ ήταν εξαιρετικός. Δεν φέρει ευθύνη. Ένα ήταν το πέναλτι, τα άλλα δύο είναι το, μια... Το τρίτο δεν βγαίνει. Το τρίο χτυπάει και στο οριζόντιο. Το δεύτερο είναι ένα τέτα τέτο, το οποίο δεν μπορεί να το αποσοβήσει. Ακόμα και το πέναλτι δεν βγαίνει.
Ακόμα και ναι, φοβερό. Ναι, ναι, πολύ δύσκολο πέναλτι. Όντως. 8 κόρνερ κέρδισε η ομάδα του Άρη. Τρεις εκτελέσεις κόρνερ είχε η ομάδα της Καβάλας. Και να σημειώσουμε και ένα αξιοσημείωτο στοιχείο του παιχνιδιού είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο η Καβάλα έχει κάνει σωστές πάσες 53 τον αριθμό. Μάλιστα. Έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι παίζει με 10 παίχτες, σχεδόν τις διπλάσιες, 102. Σύνολο έχει κάνει 155 πάσες σωστές. Μάλιστα. Σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι μέχρι το 15ο λεπτό. Ναι. Όπου ο Άρης είχε συντριπτική πλειοψηφία, συντροπτικό ποσοστό κατοχής, η Καβάλα έκανε μόλις 5 σωστές πάσες. Σε 15 λεπτά παιχνιδιού έκανε μόλις 5 σωστές πάσες. Βλέπουμε λοιπόν δηλαδή ότι η ομάδα μας μπήκε με αμυντικούς προσανατολισμούς. Ναι, μπήκε να κλείσει το παιχνίδι. Πήγε σε ένα σχήμα λίγο για μένα αλλοπρόσαλο όσον αφορά το θέμα το επιθετικό, γιατί ο Πτηνόπουλος δεν ανταπεξήλθε στο ρόλο του μοναδικού προωθημένου. Εκεί εγώ για μένα προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ίσως να περιμέναμε την είσοδο του Λίτσκα. Ναι, του Λίτσκα. Αλλά από ό,τι μου είπαν οι άνθρωποι της ομάδος, ότι θέλω να χτυπήσουν στην αντεπίθεση με γρήγορους παίχτες μπροστά. Να πάει μπάλα χαμηλά κάτω στα δύο ψηλά στόπερ του Άρη και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Δυστυχώς ο Πτηνόπουλος χάθηκε στο σώση διάρκεια του παιχνιδιού, έπαιξε, αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο από τον Χάρη του Παπά. Όπως επίσης δεν μου άρεσε, και αυτό το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι με τον Άρη, ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα όταν μας πιέζει ο αντίπαλος. Κάναμε πάρα πολλά εύκολα λάθη και οι παίχτες της άμυνας δεν τροφοδοτούσαν σωστά τους παίχτες τους κεντρώους, αλλά και από τους παίχτες που απαρτίζανε το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Δέντζας, ο Γρηγόρης, ο Παπαδόπουλος και ο Παλιγιώργος, κάνανε πάρα πολλά λάθη. Κάνανε πάρα πολλά λάθη. Με ρέκορντ μαλαθών σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, κυρίως που υπολογίζαμε πιο πολλά, που μετρούσαμε πιο πολύ στις λάθος πάσες, ήταν του Τάσου του Δέντζα. Το οποίο είναι οξύμορο λίγο, έτσι. Ναι, δηλαδή όταν δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα, σου δίνεται δυνατότητα να την πάρεις στα πόδια σου και δεν μπορείς να αλλάξεις, σου είπα μέχρι το 15ο λεπτό η ομάδα άλλαξε 5 σωστές πάσες. Ναι. Έτσι λοιπόν αργά ή γρήγορα, ερχόταν δεν ερχόταν το πέναντι, κατά τη δική μου εκτίμηση. Είναι ότι η ομάδα θα δεχόταν τον γκολ. Λοιπόν, ας κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, βέβαια, για να ολοκληρώσω, ναι, και να φτάσουμε μέχρι τη στιγμή του πέναντι, έτσι, πιστεύω ότι ο διαιτητής έχει δόλο και δίνει αυτό το πέναντι, γιατί είναι μπροστά και δεν μου περνάει από το μυαλό, έτσι, ότι ήθελε να σμπρώξει, να βγάλει τον Άρη, ναι, από πιο νωρίς από τη δύσκολη θέση. Και φυσικά όταν σφυρίζει σε ένα τέτοιο πέναλτι και ο παίχτης είναι τελευταίος. Είσαι υποχρεωμένος. Δεν είναι το τελευταίος, είναι προφανή θέση για γκολ. Ναι, και τελευταίος και προφανή θέση για γκολ. Σωστά. Είναι με το που του σφυρίζει. Με το που σφυρίζει αναγκαστικά, για να μην κάνει δεύτερη βλακεία. Δεν γίνεται να μην κάνει. Δεν γίνεται. Είναι σαν να την έχει βγάλει με το που σφυρίζει. Μπράβο. Εγώ περίμενα δηλαδή ότι αφού σφύριξε πέναλτι, περίμενα ότι θα έβγαζε και τον Σταματόπουλο κόκκινη κάρτα, έτσι όπως και έγινε. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και θέλω να με βοηθήσεις. Αν έχει παίχτης της Καβάλας, αν έχει συμπληρώσει 4 κάρτες. Έχει συμπληρώσει κάποιος παίχτης 4 κάρτες. Πρέπει όχι. Στον πρώτο γύρο πρέπει κάποιος να έχει συμπληρώσει, νομίζω ότι ήταν ο Σταματόπουλος πάλι. Με 4 κάρτες. Νομίζω. Είχαμε κάποια στιγμή κάποια απώλεια από κάρτες, αλλά νομίζω και ήταν και στα μπακ, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει κατοχή ο αντίπαλος. Ναι. Δεν κάνουμε ένα φάουλ να κόψουμε λίγο το ρυθμό του αντιπάλου, να κόψουμε μια αντεπίθεση. Ωραία. Αν δεις το δεύτερο γκολ που τρώει η ομάδα, κοίταξε να δεις που ξεκινάει. Ο Τσινάρ γίνεται ένα φάουλ από τον Κυριακίδη, από αριστερά, μαζεύει ο Τσινάρ και προσπερνάει δύο παίχτες της Καβάλα, συγκεκριμένα τον Πτηνόπουλο, ο οποίος είναι πιο κοντά, και τον Δέντσα, ναι, και δίνει γρήγορο βολέ. Ασχέτως μετά το λάθος που κάνει ο Κιγάης, και κάνει ένα λάθος κοντρόλ
Την παίρνει ο Ντούνης, αλλάζει την μπάλα με τον Μπόι και βρίσκονται απέναντι από τον Αθανασίου. Εκεί πρέπει να, κάνεις, να σταματήσεις τον τερματοφύλακα. Πιάσ' τον από το χέρι, τράβα μια κόκκινη, πάρε μια κίτρινη κάρτα. Ναι, συμφωνώ. Απλά η ομάδα έχει ήδη κοκκινιστεί. Μετά, αν παίζουν μια φορά προσεκτικά, τώρα θα παίζουν δύο, γιατί φαντάζομαι να μείνει με 9 στο ημίχρονο. Μα, το θέμα είναι ότι η ομάδα δεν παίρνει κίτρινες κάρτες. Συμφωνώ. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι για να κάνω λίγο τον αντίλογο. Να πάρει, έτσι, να πάρει και σωστές κίτρινες κάρτες. Κάποιες κάρτες που χρειάζονται, έξυπνες κάρτες, να κόψει τον αντίπαλο. Ναι, τίποτα, λοιπόν, ρε παιδί μου. Φάγαμε μία κόκκινη με το Σταματόπουλο και μία κίτρινη, αν δεν κάνω λάθος, στην ίδια φάση που διαμαρτυρήθηκε ο Μπάτζιος. Δεν ξέρω αν πήρε άλλη κίτρινη ομάδα. Αν πήρε άλλη κάρτα η ομάδα. Νομίζω ότι και μετά το 63ο λεπτό που μπήκε και το 3-0, νομίζω ότι από εκεί πέρα έπεσε ο ρυθμός γενικότερα. Ναι. Αλλά ας πούμε λίγο για να μην χαθεί αυτό μέσα στην κουβέντα. Μιλάς ότι στα πρώτα 15 λεπτά η ομάδα έχει κάνει 5 σωστές πάσες και σε αυτό συμφωνώ. Και θεωρείς και κάνεις την εικασία ότι ναι, η ομάδα, ας πούμε, κάποια στιγμή θα δεχόταν τον γκολ. Πες μου πόσες φορές η ομάδα της Καβάλας έχει κάνει αυτό που έκανε ο Άρης και στο τέλος δεν κέρδισε. Φέτος μόνο, εγώ σου λέω. Θες να πούμε για αμπελόκηπους, θες να πούμε για σέρες, θες να πούμε για ίσως και Λαγκαδά, τώρα δεν έχω εικόνα καθόλου από το παιχνίδι του Λαγκαδά. Τέλος πάντων, πόσες φορές η ομάδα έπαιξε υπερκατοχή, όχι απλά κατοχή. Μονότερμα δηλαδή, ναι, τον αντίπαλο και δεν κέρδισε. Και το παιχνίδι. Ναι. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα προσπαθούσες μάλλον να είσαι η άλλη ομάδα, όχι αυτή που είσαι κάθε Κυριακή, η άλλη. Και εκείνη που παίζει ρόλο η κόκκινη και εκείνη που αν έκανε τον γκολ ο Πτηνόπουλος, που ήταν τραγικό λάθος του Σαμαρά, έτσι, αν έκανε τον γκολ ο Πτηνόπουλος θα βλέπουμε άλλο παιχνίδι. Τώρα βέβαια με το αν χτίζει πολυκατοικίες. Αλλά ήταν μια τεράστια ευκαιρία που μπορούσε να κερδίσει και πέναλτι και ο Πτηνόπουλος. Αν έσπαζε την μπάλα λίγο δεξιά και ο Τζινάρε έπεφτε στα πόδια του, ας πούμε. Ναι. Ναι. Όπως και να έχει, το τελικό αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι μετά την κόκκινη, είναι δίκιο. Μετά. Μετά την κόκκινη δηλαδή, δεν νομίζω ότι η ομάδα πάτησε για να γυρίσει την κατάσταση. Αποδέχθηκε δυστυχώς τη δύσκολη κατάσταση και δέχθηκε και ένα δεύτερο γκολ. Εντάξει, είναι και δύσκολο, έτσι, κακά τα ψέματα, γιατί τρως και το δεύτερο γκολ στο καπάκι. Και στο 45 σε δύσκολο χρονικό σημείο. Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ενώ αν είσαι 1-0, έστω και με 10 παίχτες, κάνεις λίγο το κορόιδο που λέμε, να φας 10, 15, 20 λεπτά από το δεύτερο ημίχρονο, να πάει στο 70-75 και ίσως εκεί να βάλεις και έναν επιθετικό, και να μπορέσεις μια φάση, μια στημένη φάση με κάτι, με κάποια ευκαιρία που θα σου δοθεί να... Ωπα ρε, τι... Όχι. Το μικρό το κυνηγάω. να μπορέσεις να κλέψεις το παιχνίδι. Δεν ξέρω, περίμενε ο κόσμος αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι αποδείξεων για την ομάδα. Σου λέει ο κόσμος, όντως η Καβάλα αξίζει να είναι τόσους πολλούς βαθμούς πίσω από τον Άρη. Ποιο Άρη, είναι το πλην 10 τον έστω. Είναι το, αυτό τώρα θέλω ακριβώς να συνεχίσουμε την κουβέντα. 22-10-11 είπαμε το τηλέφωνο της εκπομπής. Γίνονται πλέον πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Τα πράγματα, φίλοι του, πλην 10 είναι τεράστιο. Τώρα, βέβαια ο Γιώργος Κουνελάς μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι ο Νέστος δεν έχει κάνει ρεπό. Δεν έχει παίξει με τον Άρη. Έχει να παίξει με τη Δόξα την Κυριακή και δεν έχει παίξει μαζί μας. Ναι, αλλά εγώ αντιπαρέρχομαι και λέω ότι στο ρεπό που θα κάνει ο Νέστος, εσύ θα πρέπει να κερδίσεις. Πάντα. Δεν ξέρεις τι θα κάνει ο Νέστος με στον Άρη. Επίσης, ναι. Σωστά. Και δεν ξέρεις τι θα κάνει. Και μισό λεπτό. Και ο Νέστος. Παίζει μαζί σου. Παίζει και την Καβάλα την έχει μες στην έδρα του. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και για την δεύτερη θέση. Εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα καταφέρει να κάνει ένα ντεμαράζ νικών και παράλληλα θα πρέπει ο Νέστος να, και όπως και η Δράμα, έτσι, γιατί και η Δράμα είναι πάνω από την Καβάλα, να χάνει βαθμούς όπως έχασε η Δράμα τώρα με τον Λαγκαδά. Με τον Λαγκαδά στην έδρα της. Πιστεύω ότι είναι μια υπέρβαση που δίνω πολύ λίγες πιθανότητες η Καβάλα να κάνει μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος. Λοιπόν, η Δόξα επίσης να αναφέρουμε ότι απέκτησε τον Κώστα τον Μαρκόπουλο χθες, έτσι. Ναι, από τον Παθρέκη εγώ. Ναι, σωστά. Ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και η μεταγραφή του Αργύρη του Μπαρέτα στον Πανσεραϊκό. Ωραία. Αυτό είναι για τις μεταγραφικές ιστορίες. Όπως επίσης να ανοίξω και μια παρένθεση για τις μεταγραφές. Να πάρουμε λίγο το φίλο. Σήκωσε λίγο τη γραμμή, Νάκη. Αν ο φίλος είναι ζωντανά στον αέρα. Είναι ζωντανά στον αέρα ο φίλος. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου, Μιχάλη. Λοιπόν, θεωρώ ότι το να μιλάμε τώρα για την διαφορά με τον δεύτερο, παρόλο που θεωρώ και εγώ είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, είναι αρκετά άδικο. Γιατί είμαστε στη χειρότερη στιγμή μας. Μόλις κάναμε το ρεπό μας και μόλις τελειώσαμε και το παιχνίδι με τον Άρη.
Ναι, το αναφέραμε αυτό και λέμε ότι στο ρεπό. Παρ' όλα αυτά είναι, πιο άδικη, είναι άδικο αυτή τη στιγμή να βλέπει την ομάδα. Γιατί οι άλλοι έχουν να κάνουν το ίδιο πρόγραμμα. Από την άλλη, εγώ θέλω να αποδείξω ότι δεν έχουμε τόσο άσχημη ομάδα. Παρ' όλα αυτά που θεωρώ και εγώ ότι είναι δύσκολη η δεύτερη θέση. Γιατί απλούστατα όλες τις ομάδες από την δεύτερη ως την πέμπτη θέση τις έχουμε ρίξει από 3 έως 5. Ναι. Έχουμε ρίξει 3 στον Έστω, 4 στη Δράμα, 5 στην Καλαμαριά. Εντάξει, άρα η ομάδα δεν είναι τόσο κακή όσο την παρουσιάζουμε εμείς. Ναι, συμφωνώ. Και έχει χάσει βαθμούς από τα τελευταία ώρα. Δεν είναι Μπαρσελόνα. Έχει πολλές εγγενείς αδυναμίες και κυρίως έχει την τύχη που δεν είναι με το μέρος της. Γιατί όταν στην αρχή της χρονιάς σχεδιάζανε αυτοί που σχεδιάσανε με τα λάθη τους, με τις παραλήψεις κτλ. Την ομάδα αυτή, θεωρούσαμε ότι οι τρεις καλύτεροι παίχτες κατά τεκμήριο ήταν ο Καζάκης, ήταν ο Παπάς, ήταν και ο Μπρατσιάνη. Ναι, από τη μέση μπροστά. Γιατί και πίσω είναι πολύ μεγάλους τραυματισμούς. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που οι τρεις καλύτεροι παίχτες της να τραυματιστούν για τρεις μήνες και να συνεχίσει να κάνει πρωταθλητισμό. Ακόμα και ο Ολυμπιακός, αν τρεις συγκεκριμένοι παίχτες τους, παρόλο που έχει τρεις ενδεκάδες, ας πούμε, πάλι θα έχει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, εντάξει, να μην είμαστε τόσο άδικοι με αυτή την ομάδα. Η ομάδα αυτή προσπαθεί μέσα από διάφορες κακουχίες, καρπορίες, ανέχεια ίσως, κακό προγραμματισμό, κακές ίσως επιλογές, αλλά προσπαθούν. Και το καλό με αυτή την ομάδα είναι ότι βγάζει παίχτες. Έβγαλε παίχτες στους οποίους πιθανώς δεν σχεδιάζαμε και δεν ποντάραμε στην αρχή της χρονιάς, ας πούμε, ότι θα μας έβγαιναν. Και αυτό σημαίνει υγεία, για μένα, πιστεύω. Εντάξει, το να βλέπεις παιδιά σαν τον Μπτινόπουλο, σαν τον Παπαδόπουλο, να κάνουν τον Σταματόπουλο, τον Παντάνη, να βγαίνουν και να αποδεικνύουν πράγματα, για μένα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μην ξεχνάτε ότι για λόγους, κάποιους λόγους, έχουμε χάσει και δύο βαριά συμβόλαια. Έχουμε χάσει, ας πούμε, τον Λιόλιο, έχουμε χάσει τον Μαργαρίτη. Και επίσης, ακόμα μια ατυχία, ένας από τους καλύτερες μεταγραφές που κάναμε φέτος το καλοκαίρι, ο Κωνσταντινίδης, δεν έχει παίξει ακόμα. Που όσοι τον ξέρουν και ξέρουν τα τοπικά πράγματα, ποντάρανε στον Κωνσταντινίδη και στο δυναμισμό του, στη δύναμή του, στο τσαγανό του, στην εμπειρία του. Και ο άνθρωπος δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα προφανώς έχει δύσκολη αποστολή, αλλά ποτέ μην την ξεγράφεις. Και να σας πω κάτι, όσες φορές η Καβάλα έχει παίξει με την πλάτη στον τοίχο, έχει αποδείξει πράγματα και πολλά πράγματα. Ναι, εγώ συμφωνώ και ξαναλέω, έχει να κάνει ρεπό ο Νέσος κτλ. Απλά είναι η ψυχολογία του πλην 10. Είναι ακριβώς το αντίθετο που έλεγα για την Καβάλα, η οποία ξεκόλλησε μπασκετικά από την τελευταία θέση, ίσως αλλάξει η ψυχολογία της. Είναι και η ψυχολογία του πλην 10. Το ότι κοιτάς το βαθμολογικό πίνακα και λες 32-42. Εγώ λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι η ψυχολογία της είναι τέτοια αυτής της ομάδας και είναι τέτοιο το μέταλλό της, πιστεύω ότι όποτε βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, τα καταφέρνει. Μακάρι. Για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, όταν πέσαμε με τον Έστω, υπήρχαν άνθρωποι που στοιχηματίζαν ότι θα φάμε 3 γκολ εδώ μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα πολλοί και στεναχωρέθηκαν κιόλας που φάγαμε 3 γκολ. Έλα, ναι. Εντάξει, ναι. Όταν παίξαμε με την Καλαμαριά, πολλοί δεν πιστεύανε αυτό το πράγμα. Κυρίως όταν παίξαμε με τη Δόξα. Με τη Δόξα, ναι. Άλλες επιτυχίες. Γιατί ερχόταν από την. Εντάξει, που ερχόταν με καρτάζοντας πάνω στο άλογο μετά την επιτυχία με τον Άρη. Και έφαγε 4-5 για μένα, έφαγε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, το 5 πες ότι δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε, πας δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν μέτρησε αυτό το πέναλτι, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω. Να την υπολογίζουμε την Καβάλα και να μην βιαζόμαστε να την κατακόσουμε. Πάντα την υπολογίζουμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας, Μιχάλη. Σε αυτό το πράγμα σου ξαναλέω, συμφωνώ. Το θέμα είναι ότι η ομάδα έχει κάνει χαζές απώλειες, όχι δεν απόλυτες, αν ξέρετε. Δηλαδή, εντάξει, το έχασαμε στο Λαγκαδά, όντως είναι χαζίτα. Χαζή απώλεια είναι με τις Αίρες, χαζή απώλεια είναι μέσα στον Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι Αλεξανδρούπολη, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Δύο φορές έχεις πάει και δύο φορές έχεις την κόλση στο 97 να ισοφαρίζει Καβάλα. Εντάξει, κοίταξε το πρωτάθλημα. Δεν πάει, μπορεί να κέρδιζες και τον Άρη εδώ μέσα και να ήσουν, ναι, και να ήσουν και να στο και να ήσουν 20 βαθμούς κάτω. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή αν έχεις κερδίσει τις ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις. Το θέμα είναι ότι μόνο εσύ κάνεις αυτά τα σαρβοπατήματα. Το πρωτάθλημα. Είναι κρίμα. Κοίταξε το πρωτάθλημα, όπου το είδαμε και πέρσι αυτό το πράγμα. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο. Πας και σε ουραγούς, πας και σε ομάδες που μπορείς να τις βρεις στο φορμάρισμά τους, πας σε ομάδες που μπορεί να χάσεις τον πρώτο γύρο και να στο δεύτερο γύρο να τα παρατήσουν. Έχει δρόμο. Πρέπει να είσαι σοβαρός, πρέπει να έχεις σταθερότητα για να μπορέσεις να φτάσεις στο στόχο σου. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, η πρώτη που δεν αδικούμε την ομάδα
όπως είπε ο Μιχάλης. Η ομάδα είναι τέταρτη. Αν η ομάδα ήταν πρώτη, θα λέγαμε ότι είναι πρώτη. Αν η ομάδα ήταν στη μέση, θα λέγαμε ότι είναι στη μέση. Αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι τέταρτη. Και αυτό από μόνο του, όσους τραυματισμούς και να έχεις, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και επειδή βρισκόμαστε και στη μεταγραφική περίοδο, αν έχεις τραυματισμούς, κάνεις τις αντίστοιχες κινήσεις, κάνεις ανάλογες κινήσεις. Ναι, ναι. Μπορείς να αντικαταστήσεις κάποιους παίχτες, μπορείς να πάρεις κάποιους παίχτες, έτσι. Παραδείγματος χάρη, πολλοί λένε ότι η Καβάλα θέλει έναν αμυντικό. Και με ανθρώπους που μίλησα όσον αφορά που βρίσκονται στο διοικητικό κομμάτι, μου αναφέραν ότι όντως η ομάδα θέλει ενίσχυση και ρωτούσαν οι άνθρωποι της ομάδας για ενίσχυση όσον αφορά στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει πάρει τρεις επιθετικούς, μέσω επιθετικούς. Ναι, τώρα αναφέρεσαι στις μεταγραφές της. Ναι, λέω ρε παιδί μου, στην κουβέντα επάνω που κάνουμε, που πήρε και ο Μιχάλης τηλέφωνο, όπως και να το δούμε, η Καβάλα στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, να καθόμαστε να συζητάμε τώρα πόσους βαθμούς είμαστε από τον πρώτο και πόσους από τον δεύτερο, είναι από μόνο το αποτυχία. Ωραία, από εκεί και πέρα, η ομάδα, εμείς την ομάδα θα την ακολουθήσουμε είτε είναι τέταρτη, είτε είναι πέμπτη, είτε είναι πρώτη, είτε είναι τελευταία. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν αντέχεται πολύ η Γάμα Εθνική για τη δυναμική της Καβάλας. Έτσι και δεν έχουμε την πολυτέλεια να πετάμε χρονιές όπως ήταν η περσινή. Εντός εισαγωγικών να πετάμε έτσι όπως είναι φέτος. Με παράγοντες, με τον Άρη, στο πρωτάθλημα, οτιδήποτε άλλο κτλ. Η ουσία είναι ότι του χρόνου η ομάδα θα βρίσκεται ξανά στη Γάμα Εθνική για τρίτη χρονιά. Και αυτό κουράζει, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που λες, αλλά ναι, θα το δεχθώ. Γιατί να σου πω κάτι, δες τι γίνεται στις υπόλοιπες πόλεις με δυναμική. Βόλος, καληνύχτα. Στο Ηράκλειο Εργοτέλης, καληνύχτα. Όφη που είναι, καληνύχτα. Νίκη Βόλου που είναι, πριν από δύο χρόνια στη Super League. Πέρσι ήταν στη Super League. Γεια σας. Εδώ. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα οικονομικά και το πρόβλημα της Γάμα Εθνικής πλέον είναι ανταγωνιστικότατο. Έχει να δεις παιχνίδια, είναι γεμάτο, έχει επαγγελματικές ομάδες, όπως βλέπεις. Δεν είναι για την Καβάλα. Δεν είναι με Νάκη, δεν είναι για την Καβάλα τώρα η Γάμα Εθνική. Γιατί είναι για το Βόλο, είναι για τον Όφη. Δεν είναι, είπαμε, εντάξει, δεν αντιπαρέρχομαι. Το ίδιο ισχύει για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν κουράζει η Γάμα Εθνική. Κουράζει, ρε φίλε, αλλά δες τι έγινε στο γήπεδο στο Χαριλάου την Κυριακή, γιατί είναι δεύτερη χρονιά του Άρη στη Γάμα Εθνική. Έπεσαν ντέρμπι με την Καβάλα. Βάλανε στο ΣΥΝ 10 φεύγα και είχαν 2.000 άτομα. 2.000 άτομα. Πέρσι πόσους είχε? Είχε λίγο παραπάνω. Άρα κουράστηκαν κι αυτοί. Και αυτούς τους κούρασε. Στα λεγόμενα μέργεσαι. Αυτό σου λέω όμως. Ο Άρης είναι. Έχει μια, πριν από 5 χρόνια αυτή η ομάδα έπαιζε Europa League και κέρδιζε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή είναι και λίγο οξύμορο για τον κόσμο τον συγκεκριμένο που έχει πιο υψηλά στάνταρ. Επίσης έχει ένα μπάσκετ το οποίο έχει μεγαλύτερη ακολουθία. Αλλά δεν θα πάω πάνω σε αυτό. Εγώ βλέπω ένα πρωτάθλημα που ο πρώτος με τον τελευταίο μπορεί να γίνει μανούρα. Εντάξει, όχι με το συγκεκριμένο πρώτο, αλλά ο Νέστος με τον Φιλότα μπορεί να γίνει μια μανούρα. Ο Νέστος με στην Κρύα Βρύση, η Καβάλα με στην Κρύα Βρύση που είναι για το παιχνίδι της Κυριακής. Η Δόξα χάνει βαθμούς από το Λαγκαδά, κερδίζει τον Άρη. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, σαν πρωτάθλημα, είναι όμορφο. Έχει τις ανατροπές του. Αν δεν ήταν ο Άρης, θα ήταν συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Αν δεν είχε τον Άρη, θα ήταν συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν βγάλουν τον Άρη και ήταν 16 ομάδες, θα ήταν πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Όπως και το περσινό ήταν ωραίο πρωτάθλημα. Και πάνω και κάτω. Το θέμα είναι ότι η Καβάλα έχει ζήσει και περισσότερα χρόνια στη Γάμα Εθνική. Κακός μεν, αλλά τα έχει ζήσει. Στη Γάμα Εθνική επαγγελματική κατηγορία, ναι. Μην μπερδεύεσαι. Τώρα μιλάμε για το προϊόν. Το προϊόν του ποδοσφαίρου, ναι, είναι το ίδιο. Άλλο Γάμα Εθνική παλιότερα χρόνια επιτούλη σε επαγγελματική κατηγορία και άλλο τώρα η Γάμα Εθνική. Τώρα η Καβάλα δεν έπαιζε ποτέ με τον Έστω σε εθνική κατηγορία και το κοκκινόχωμα. Συμφωνώ και για να ολοκληρώσω, γιατί κάποια στιγμή έπαιξε και στην τελευταία εθνική Καβάλα, γιατί την ρίξανε, δεν έπεσε ποτέ. Εντάξει, εκείνο είναι άλλο. Ναι, εντάξει. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν και να πάμε σε διαφημίσεις και θα κλείσουμε με δικό σου τραγουδάκι έτσι λίγο για να φτιαχτείς. Η ομάδα θα μπορούσε να έχει κάνει. Όχι τρεις που έκανε, 13 μεταγραφές. Και 13 καλές μεταγραφές. Το θέμα είναι αυτό που λέγαμε εμείς. Αξίζει φέτος? Όχι, δεν αξίζει τώρα. Να δώσεις λεφτά, να δαπανίσεις σε μια χρονιά η οποία, αν η δεύτερη θέση σε βγάλει επειδή τα παρατάνε από πάνω. Και να σου πω και κάτι, βγαίνεις σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, θέλει πάρα πολλά λεφτά. Το θέμα είναι να ξαναγίνουν δύο οι όμιλοι, όπως προσπαθούν να τους ξανακάνουν. Και δεν είναι τόσο εύκολο. Φίλε, ξέρεις τι είναι να πας στην Κρήτη, ας πούμε, ξέρεις τι είναι να πας στην Πάτρα, ξέρεις, ναι, να αλλά πας για να γίνει Β' Εθνική δύο όμιλοι, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, έτσι, δεν μπορείς, επειδή αποχώρησαν τώρα δύο ομάδες από το πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο, και πέρσι γίνει... αποχώρησαν. Ναι, γιατί πρέπει να πάρουμε χαμπάρι, ότι δεν είναι βιώσιμο έτσι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.
υποχρεώνεις μια ομάδα η οποία μπορεί να βγει από τη γάμα εθνική από σπόντα, όπως κάτι αέκαρα Ισκάκης από το δεύτερο όμιλο, αστείες ομάδες. Αστείες ομάδες εννοώ ότι τι δυναμική να έχει αέκαρα Ισκάκης, ο Χριστός και η Παναγία, και να βγει και να πάει στη Football League και να τους πούν: ξέρετε τι, θέλουμε εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή για να τρέξει η ομάδα 30 αγωνιστικές σε ένα πρωτάθλημα σε όλη την Ελλάδα. Πού να πάει η αέκαρα Ισκάκης? Και κάθε αέκαρα, η Καβάλα είναι η Καβάλα, μπορεί να βρει και πέντε τέτοιες να επιβιώσει για να σωθεί, όπως παλεύει ο Πανσεραϊκός φέτος. Είδε ο Πανσεραϊκός πέρσι βγήκε και φέτος κάνει μάχες με τα όλα. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι λίγο δύσκολα βιώσιμο ένα τέτοιο πρωτάθλημα, αν δεν σπάσει σε δύο ομίλους. Ο Βόλος ήταν υγιέστατος. Πέρσι πήγαινε να βγει. Δεν βγήκε στη σπόντα, δεν βγήκε. Βάλε τέτοιο. Βάλε. Λοιπόν, τι έχει έτοιμες, τις έχεις έτοιμες. Λοιπόν, ποιο, για το τραγούδι λες? Όχι, ρε, ας το τραγούδι, βάλει τις διαφημίσεις και μετά κανένα λοιπόν, ξύπνημα. Λίγο με μουσικούλα, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. Έχουμε και μπασκετάκι πολύ, αλλά θα συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση για το ποδόσφαιρο. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε απ' αυτά. Μόνο εσύ υπάρχεις τελικά. Δεν κατάφερα να αλλάξω ουρανό, ούτε και να πάψω να πόνο. Όλα εσένα μου θυμίζουνε, όπου πάω είσαι εσύ. Η ζωή μου ό,τι κι αν κάνω είσαι εσύ. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε απ' αυτά, τίποτα δεν έγινε απ' αυτά. Έλεγα πως θα σε ξεπεράσω, σ' άλλες αγκαλιές θα σε ξεχάσω, μόνο εσύ υπάρχεις τελικά, μόνο εσύ υπάρχεις τελικά. Η ώρα στο ράδιο πρωινή είναι 2:30. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και τις πιο χαμηλές τιμές, χτυπήστε κέντρο. Κέντρο μπαταρίας Αφιανός Δημήτριος και Υιός. Βάζουμε την ποιότητα στο κέντρο με μπαταρίες παντός τύπου, αυτοκινήτων, φορτηγών, τρακτέρ, μοτοσυκλετών, σκαφών, λεωφορείων, στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με δυνατότητα παράδοσης και στο χώρο σας. Κέντρο μπαταρίας Αφιανός Δημήτριος και Υιός. Πρώτο κατάστημα Άγιος Χριστόφορος Νικήσιανης. Δεύτερο κατάστημα Ζαλόγγου 29, Βύρονας Καβάλας. Τηλέφωνα 25920 61661, 6931 207 082 και 6998 96 35 23. Εμπόριο Μαμαλούκας. Οικοδομικά υλικά, στεγανοτικά, μονοτικά, πέτρινες επενδύσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, γυψοσανίδες, εργαλεία, τζάκια, επενδύσεις τζακιών, αξεσουάρ τζακιών, ψισταριές, φούρνοι, ξυλόσωπες μαντεμένιες, σώπες πέλετς, σώπες πετρελαίου, μπουριά, καυσόξυλα, πέλετς, κάρβουνα. Εμπόριο Μαμαλούκας. Η υπεροχή στην ασύγκριτη ποικιλία υλικών και στην ασυναγώνιστη ποιότητα. Εμπόριο Μαμαλούκας. Εξυπηρέτηση Μαμαλούκας. Τα πάντα Μαμαλούκα. Τηλέφωνο 2510 24 24 84. Στην Καβάλα, προέκταση Μικράς Ασίας. Με φροντίζουν, σας είπα. Μου προσφέρουν τα πάντα. Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motor Star Καραγιάννης, με ειδικό τμήμα έξυπνων επισκευών. Έχεις τρύπα στο κάθισμα? Να την ξεχάσεις. Την επισκευάζουν μόνο με 39 ευρώ. Τα φανάρια έχουν κυτρινίσει. Γίνονται καινούρια μόνο με 18 ευρώ. Σημάδι στο παρμπρίζ μόνο με 49 ευρώ. Σπασμένος προφυλακτήρας. Λακκούδες από το χαλάζι. Όλα επιδιορθώνονται. Γρήγορα, σωστά και προπαντός οικονομικά. Για
Γι' αυτό να θυμάσαι. Τμήμα έξυπνων επισκευών αυτοκινήτου Motor Star Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Για το αυτοκίνητό μου, καλέ, που πάει ο νου σας. Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motor Star Καραγιάννης. Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510-392333. Δράμα, έκτο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-57077. Φτάνουν τα λόγια. Τώρα μουσική. 93,7 πρωινή. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Να ξέρες τα βράδια πως μισώ, που με τιμωρούν που σ' έχω χάσει. Θέλω να σε δω όλου. Επιστρέψαμε με τον καψούρι εδώ πέρα τον Βασίλη. Κάτι τέτοια σε κάνω εσύ, σε φεύγουν τα γυαλιά να πούμε. Εντάξει, έχω και κλείσιμο το οποίο είναι αφιερωμένο στον Βαγγέλη, ο οποίο ήθελε ένα τραγουδάκι σωστό για το τέλο. Είναι εντεχνιάρικο ελληνικό. Θα τα ακούσει, θα καταλάβει αυτό. Επιστρέψαμε, είχαμε μια συζήτηση. Να πούμε ότι έγινε και η κοπή τη πίτα του ερασιτέχνη ΑΟΚ την Δευτέρα. Με όλα τα τμήματα. Με όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Μπάσκετ είναι οι παλιοί πάνθυρες. Σωστά, ναι. Ράγμπι. Ράγμπι και τα λοιπά, να πούμε. Είχε πολύ κόσμο, όλα τα παιδιά ήταν εκεί. Εγώ δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, αλλά μου είπαν οι άνθρωποι ότι υπήρχε επιτυχία. Σίγουρα ο ερασιτέχνης, και για να μην του κακολογούμε, γιατί καμιά φορά και εγώ έτσι τα σέρνω. Καμιά φορά εκεί στους φίλους μου που είναι στον ερασιτέχνη, να μην τον κακολογούμε τον ερασιτέχνη, διότι το να συντηρεί τόσα τμήματα και να και το ποδοσφαιρικό κομμάτι ακόμη είναι του ερασιτέχνη, έτσι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί επαναλαμβάνω και αυτό που πολλοί άνθρωποι έτσι τους διαφεύγει, ότι ο ερασιτέχνης είχε κάποιους πόρους, κάποιους χορηγούς. Τα δύο τελευταία χρόνια, καλός ή κακός, όλοι οι χορηγοί πάνε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ισχύει. Έτσι. Οπότε οι άνθρωποι πολλές φορές και από την τσέπη τους κάνουν ό,τι μπορούν. Ναι. Έτσι, και για να μην κάνουν λάθη κι αυτοί, έχουν τις παραλήψεις τους, αλλά προσπαθούν και να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί έχουμε δώσει όλο το βάρος στο ποδόσφαιρο, αλλά ο ερασιτέχνης που πριν από το 2010 υπολειτουργούσε, τώρα έχει πάρα πολλά τμήματα, πολλά παιδάκια και τους... Όχι μόνο τα παιδάκια και ακαδημίες και τα λοιπά. Είναι και το γυναικείο βόλιο, ας πούμε, κάνει εξαιρετική πορεία. Με αυτό σου λέω. Τα τμήματά του, ρε παιδί μου, τα τμήματά του, να πάρουν τα παιδιά περισσότερη δύναμη. Άλλωστε είναι και οι εκλογές του ερασιτέχνη μέσα στο, δεν ξέρω τώρα, πριν το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι, πάντως μέσα στο 2016, θα πρέπει και εκεί να δώσει βάση ο ερασιτέχνης και να δυναμώσει όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται με ενεργά μέλη που να μπορούν να τρέχουν και να βοηθάνε όσο μπορούν και οικονομικά, εγώ θα προσθέσω αυτή την προσπάθεια, να είναι πάντοτε γεροί και να συνεχίσουν το έργο τους. Είπαμε ξανά, θα το ξαναπούμε και στο τέλος της εκπομπής, 7 η ώρα τα παιδιά του Σύνδεσμου Φιλάθλων Γαλάζιοι Αργοναύτες κάνουν την καθιερωμένη κοπή της πίτας στα γραφεία τους δίπλα στον κινηματογράφο Όσκαρ, αλλά και η Ένωση Καλαθοσφαίρης Καβάλας, μάλλον. Ναι, Καβάλα Μπίση. Καβάλα Μπίση, είναι. Γιατί θα πέσει να σε φάει ο Μιχάλης. Αποκυκλημένη ταχύτητα. Κόβει την πίτα της στο ξενοδοχείο Γαλαξία. Θέλεις να συνεχίσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο, να πούμε και πέντε πράγματα, διότι δεν μου αρέσει καταρχάς, εγώ για όσους με γνωρίζουν και μεταξύ μας που κάνουν συζήτηση, να λαϊκίζω ή να αρχίζω τα οπαδηλίκια και να αρχίζω να λέω ο ΑΟΚ το ένα, ΑΟΚ το άλλο.
Έτσι. Λέμε κάποια πράγματα τα οποία είναι καλοπροαίρετα πάντα. Δεν έχω βγει ποτέ να κατακρίνω ή να κρίνω μια προσπάθεια η οποία είναι δύσκολη. Και έξω από το χορό πολλά τραγούδια, φίλε. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια. Όποιος θέλει πραγματικά να βοηθήσει και να βγαίνει και να μιλάει και να λέει, να βάλει και το χέρι στην τσέπη και να πει: ναι, ξέρετε, τα λέω και πάρτε και αυτά από μένα. Και γι' αυτό τα λέω. Τώρα, εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω, ναι, συμφωνώ, η ομάδα είναι στην τέταρτη θέση. Ναι, η χρονιά είναι χαμένη. Εμένα δεν με πείθει τίποτα το ότι η χρονιά μπορεί να τελειώσει επιτυχημένα. Μπορεί να τελειώσει αξιοπρεπέστατα. Αυτό. Επιτυχημένη δεν είναι η χρονιά, ό,τι και να γίνει. Εκτός και αν κάνει, αν ο Άρης αποφασίσει να χάνει όλα τα παιχνίδια 4-0 και εσύ ξαφνικά τα κερδίσει όλα και είσαι πρωταθλητής. Αυτό. Η επιτυχία είναι το πρωτάθλημα σε αυτή την κατηγορία. Όλα τα άλλα είναι αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια της φανέλας, αξιοπρέπεια των παιδιών των οποίων αγωνίζονται, αξιοπρέπεια των ανθρώπων που τρέχουν και αξιοπρέπεια των φιλάθλων που βρίσκονται, των λιγοστών που έχουν μείνει στις εξέδρες του Ανθή Καραγιάννη και ακόμα των λιγότερων που ταξιδεύουν στα εκτός έδρας παιχνίδια. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος Καβάλας διψάει για αθλητισμό και αυτό φαίνεται, γιατί σε δύσκολους καιρούς πάντα ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του για να ξεχαστεί στον αθλητισμό. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι οτιδήποτε. Ένα παράδειγμα ζωντανό είναι το κλειστό της Καλαμίτσας. Είχε κόσμο σε ένα παιχνίδι που ο Χρήστος Ταπούτης, που είχαμε τη συζήτηση τη Δευτέρα στην τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι εγώ δεν περίμενα κόσμο μετά τη σφαλιάρα από το Λαύριο. Περίμενα είμαστε εμείς και εμείς. Και βλέπω ότι οι εξέδρες ήταν σχετικά γεμάτες. Για μια ομάδα λοιπόν, λέει, η οποία είναι τελευταία, να έχει ένα γεματούτσικο κλειστό. Να έχει χίλια άτομα. Ναι. Για μένα, λέει, αξίζει αυτή η ομάδα να είναι στην Α1. Λοιπόν, το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και για την ποδοσφαιρική ομάδα. Την χαλάει βέβαια ότι έχει ένα τόσο μεγάλο γήπεδο. Χάνει το κόστος και χιλιά άτομα να έχει αυτό το γήπεδο, θα είναι άδειο. Όχι όμως ότι αξίζει να είναι στην Γάμα Εθνική. Όχι, αλλά αυτή η ομάδα, αν έκανε πρωταθλητισμό και την περσινή χρονιά, εγώ να σου θυμίσω. Στην περσινή χρονιά νομίζω ότι ο κόσμος ήταν φανερά περισσότερος στις τελευταίες αγωνιστικές πριν έρθει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ήταν φανερά περισσότερο. Εντάξει, παίζει ρόλο, Ρενάκη, και το κυπορία που έχει η ομάδα. Φυσικά, έτσι. Εγώ θυμάμαι το παιχνίδι με τον Καμπανιακό. Εκείνο που η Καβάλα ξεκλειδώνει τελικά την ομάδα του Καμπανιακού στο 60 φεύγα και το γήπεδο έχει αρκετό κόσμο. Και το ίδιο θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα, βασικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι από πίσω από την ομάδα, σκέφτονται και λένε ότι ξέρετε τη χρονιά αυτή χάθηκε, αλλά μέσα στο μυαλό του να έχουν ένα σωστό προγραμματισμό. Αυτό που δεν είχε η μπασκετική Καβάλα, ότι πάμε την επόμενη χρονιά, από τώρα οργανώνουμε την επόμενη χρονιά για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Φεύγει ο Άρης από τη μέση, τελείωσε. Όποιος, δεν υπάρχει δικαιολογία. Και ο Πανθρακικός να έρθει αν υποβιβαστεί. Και ο Πανσεραϊκός αν υποβιβαστεί. Και δεν ξέρω ποιος. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είσαι εσύ και η δόξα για του χρόνου. Ίσως και ο Νέστος, αν συνεχίσει να έχει αυτή την εικόνα που έχει. Είστε εσείς. Τέλος. Γιατί όποιος και να πέσει από πάνω δεν θα σηκώσει κατευθείαν κεφάλι. Έτσι αποδεικνύει η ιστορία χρόνια τώρα. Έτσι την πάτησε και ο Άρης πέρσι και βγήκε ο Πανσεραϊκός που ήταν ήδη ψημένος μια χρονιά, όπως θυμάσαι, που έχασε την άνοδο τον Αγροτικό Αστέρα. Έτσι την πατάνε και ομάδες σε άλλους ομίλους. Βλέπε Νίκη Βόλου, βλέπε Όφη. Όφη είναι κάτω από τη ζώνη του επιβιβασμού. Το θέμα είναι αυτό το ατλό και από τους φιλάθλους και από τους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση. Ότι ναι, παιδιά, να βγούμε. Μπορούμε να συντηρήσουμε μια ομάδα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που έδωσαν φέτος κάποια χρήματα, ούτε επενδυτές είναι ούτε τίποτα, άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα είναι. Να υπάρξει μια συζήτηση εκ βάθος και να αποφασίσουν από τώρα, εάν τυχόν που του χρόνου δεν θα υπάρχει Άρης, αν υπάρχει ο στόχος που γίνεται πιο ρεαλιστικός, της ανόδου της ομάδος σε επαγγελματική κατηγορία. Να δούμε. Να δούμε τι γίνονται συζητήσεις, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι συζητήσεις είναι, πρέπει να γίνουν πιο όχι μόνο φιλολογικές, αλλά πρέπει να γίνουν ουσίας. Και από τώρα το έχω πει εγώ και το, όχι μόνο εδώ από το ράδιο, αλλά γενικώς έτσι, στις συζητήσεις που κάνουμε για την ομάδα. Από τώρα η ομάδα θα πρέπει να οργανωθεί και να μπορέσει να. Αν υπάρχει αυτός ο στόχος, αν υπάρχει αυτός ο στόχος, έτσι, γιατί το να λέμε. Ναι, ρε παιδιά, και να πάμε στη δεύτερη θέση. Τι θα κάνουμε, πότε θα ξεκαθαρίσει το θέμα, τι ένα καλοκαίρι αυτό θα τραβήξουμε τον δρόμο. Όχι να βάλεις δικηγόρους. Η ΕΠΟ ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα δεν τα λύνει από τον Μάιο, τραβάνε. Πάνε Ιούλιο, εσύ θα φτάσει ο Ιούλιος. Και τι θα κάνεις μετά, θα κάνεις ομάδα για football league, θα κάνεις ομάδα για γάμα εθνική. Όλα αυτά εδώ λοιπόν είναι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να κάνεις νέα ΠΑΕ. Καλά, εννοείται. Τι, δεν και το συζητά. Θέμα θα την κάνεις. Αυτά είναι τα ζόρια. Πες ότι έπαινες πρώτος τώρα, φέτος. Τι, αυτά δεν θα έπρεπε να τα κάνεις. Αν το ξέρεις,
Μάιο σηκώνει το κύπελο τη ΓΑΜΑ Εθνική. Καληνύχτα, φύγαμε. Είμαστε Β' Εθνική. Για μένα θα συμφωνήσω για αυτό που λες εσύ, δηλαδή ότι είναι πλέον καιρό αγωνιστικά η ομάδα να προσπαθήσει για το καλύτερο, να καταλάβει όποια θέση καταλάβει και από εκεί και πέρα, από τώρα, εάν υπάρχει ένα σχήμα το οποίο είναι το υπάρχον ή μπορεί να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί κάποιο κτλ. Από τώρα να γίνει ο προγραμματισμός έτσι ώστε να μπεις με μεγαλύτερη έτσι ορμή και να μάθεις από τα λάθη σου, γιατί γίνανε πάρα πολλά λάθη φέτος και ότι δεν τα αναφέρουμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουμε, είναι ότι δεν θέλουμε να είμαι αυτό που λέμε ξερόλες και δεν είμαστε άνθρωποι εδώ που λέμε ότι έπρεπε να κάνετε αυτό, έπρεπε να κάνετε αυτή τη μεταγραφή και έπρεπε να κάνετε το άλλο και έπρεπε να κάνετε εκείνο. Ξέρουμε και εμείς πολύ καλά ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά πιστεύω ότι κάποια λάθη είναι που γίνανε επαναλαμβανόμενα, έχουν πλέον οι άνθρωποι αυτή την εμπειρία να τα προσέξουν από την νέα σεζόν και προτρέπουμε και εμείς τον ερασιτέχνη να κάτσει με αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν και να βγει ένα αποτέλεσμα καλό για το μέλλον της ομάδας. Συμφωνώ. Συμφωνώ, το παιχνίδι το επόμενο πιστεύω είναι ίδιο μετά. Είναι όχι καταλήτης. Είναι γιατί παίζουν Νέστος με Δόξα. Για μένα είναι. Α. Για τη δεύτερη θέση εννοείς. Για να πάρεις ψυχολογία, γιατί κάποιος θα χάσει βαθμούς. Είναι ένα παιχνίδι η κρύα βρύση, όπως θα είναι και με την Κοζάνη, όπως θα είναι με την Πτολεμαϊδα, όπως θα είναι με την. Δηλαδή με τις ομάδες αυτές που θα παλεύουν να σωθούν. Ναι. Και γι' αυτό είπα και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής ότι η ομάδα θα πρέπει να παίζει λίγο πιο σκληρά, γιατί θα την παίξουν πιο σκληρά τώρα στο δεύτερο γύρο, έτσι. Γιατί όταν μια ομάδα κυνηγάει να σωθεί, έτσι, δεν θα σε έχει στα πούπουλα, θα πέσει το κλωτσίδι σύννεφο. Ναι, οπότε η ομάδα αντιμετωπίζει μια ομάδα όπως θα αντιμετωπίσει πολλές ομάδες που θα παλέψουν για την κατηγορία. Αυτή είναι η ομάδα της Κρύας Βρύσης. Όσοι φίλαθλοι ταξιδέψουν για αυτό το παιχνίδι, καλό θα είναι φυσικά να φύγουν πιο νωρίς από ό,τι είχαν προγραμματισμένο να φύγουν, διότι υπάρχουν και τα μπλόκα των αργωτών και δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις την Κυριακή αν οι ώρες αποκλεισμού θα γίνουν περισσότερες από ό,τι ισχύουν σήμερα. 3 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Παράλληλα έχεις και το πρόγραμμα της αγωνιστικής, Νάκη, το αναφέρουμε εντάχει. 21ης αγωνιστικής, είπαμε, από τον Κρύας Βρύσης ΑΟ Καβάλα, Βυζιά των Κοκκινοχώματος Κοζάνη, Νέσος Χρυσούπολης Δόξα Δράμας, Ηρακλής Αμπελοκή Πονάρης, Απέλα Γκαδά Εύρος Ουφλίου, Εορδαϊκός Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Θύελα Φιλότα Απόλλων Καλαμαριάς και το Καμπανιακός Εθνικός Ερών, Λίγη 3-0 ανεφαγόνος, ρεπό έχει ο Εθνικός Αγιονερίου. Ποιος, με ποιος παίζει, Καμπανιακός. Α, Καμπανιακός. Νομίζω η Καβάλα έχει 10 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 10 βαθμούς από το δεύτερο. 49 ο Άρης, 42 ο Νέστος, 36 η Δόξα, 32 η Καβάλα, 30 η Καλαμαριά. Μετά την Καλαμαριά? Μετά την Καλαμαριά έχουμε Ορδαϊκό με 28 που. Α, 28 που. Δεν έχει το παιχνίδι με την Κοζάνη. Του λείπει το παιχνίδι με την Κοζάνη. Ναι, ναι. Ανέβηκε πολύ ο Ορδαϊκός, Πάρα πολύ. Και πολλοί λέγανε ότι θα ήταν και μέσα στις πρώτες θέσεις, δηλαδή παιδιά από εκεί. Συζητούσαν ότι ο Ορδαϊκός θα ήταν σίγουρα μέσα στην τετράδα. Δηλαδή πολλοί. Επειδή γνωρίζω παιδιά από εκεί, έλεγαν ότι η τετράδα που θεωρούσαν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ήταν Άρης Καβάλα. Δεν ήξεραν με ποια σειρά. Βάζαν την Καβάλα ότι ίσως μπορούσε πριν ξεκινήσει πάντα το πρωτάθλημα, έτσι, ότι μπορούσε να περάσει τον Άρη. Άρης Καβάλα, Δόξα Ιορδαϊκός. Αυτή ήταν η τετράδα που έφτιαχναν τα παιδιά από εκεί. Κατάλαβα. Η Καβάλα παίζει με την Κρύα Βρύση. Μετά το επόμενο παιχνίδι, μετά από πάρα πολύ καιρό, θα είναι εδώ με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων. Ναι. Που νομίζω ότι εκείνο το παιχνίδι θα πρέπει να κερδιθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε κόστος, έτσι κι αλλιώς. Καλά, εντάξει, μην προτρέχεις τώρα. Όχι, λέμε θέλω τώρα, να πω ότι θέλει ένα 2-2 τώρα η Καβάλα να πάρει. Πήγες καθόλου στο εθνικό στάδιο να δεις πως είναι το χορτό? Όχι. Έχω πάρα πολύ καιρό να απαντήσω, είναι η αλήθεια, από πέρσι. αλλά εντάξει, δεν έχει, η ομάδα δεν νομίζω ότι. Υπάρχει πρόβλημα, όντως το καταλαβαίνω ότι είναι κακό το γήπεδο. Άκουσα εδώ και τον φιλόσοφο εδώ που στο ραδιόφωνο της πρωινής έχει βγει το συμπέρασμα ότι θα αντικατασταθεί το χρυτάπιτας, έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν αυτά συζητήσαμε για το ποδόσφαιρο. Κάρτες, έχουμε εκτός του Σταματόπουλου, έχουμε άλλη τιμωρία. Δεν έχουμε. Έτσι, ο Μπάτζιος που πήρε την κάρτα και αυτά δεν είναι. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Αλλά ο Σταματόπουλος είναι για μένα καταλήτης, φίλε, είναι από τους καλύτερους της ομάδας. Εγώ νομίζω ότι η πλευρά είναι όλη. Η πλευρά αυτή είχε για την Καβάλα είχε προβληματάκια προχθές. Αριστερά έπαιξε ο Σταματόπουλος εχθές. Είχε προβληματάκια.
όσο έπαιξε. Είναι... Έπαιξε μονόπατα ο Άρης από την πλευρά του Σταματόπουλου. Δεν ξέρω εάν το. Επειδή έχει, είχε αντίθετο πόδι, το έκανε και επίτηδες ο Άρης, εντός εισαγωγικών επίτηδες, έτσι. Να νομίζω ότι και επίτηδες τον έβαλε και ο Γουνελάς εκεί, η οποία πρέπει να αναφέρουμε ότι ήταν την πρώτη ήττα του Γουνελάς στον παγκό της Καβάλας προπονητής μέσα στον Άρη. Σωστά, ναι. Αλλά... Ο Βουτσιάς με τον Ντούνι παίζαν από δεξιά. Ο Βουτσιάς, αν θυμούνται, η φίλα της Καβάλας είχε έρθει επί τσάκα το Δεκέμβριο. Δεκέμβριο πριν από δύο χρόνια, δοκιμάστηκε, ήταν να έρθει στην ομάδα, η ομάδα δεν είχε δικαίωμα μεταγραφών τότε και ο Βουτσιάς μαζί με τον Γωνιάδη, γιατί μου ήρθε ο Γωνιάδη στο μυαλό, δεν μπόρεσαν να έρθουν στην ομάδα. Καλός παίχτης ο Βουτσιάς. Ωραίος. Καλός παίχτης. Εμένα μου αρέσει η εξέλιξη του Καπνίδη και μακάρι αυτό το παιδί να... φτάσει και πιο ψηλά. Θα παίξει με τον Άρη στη Β' Εθνική, θα τον κρατήσει το Καπνίδι. Έτσι όπως τον βλέπω τον Άρη, 3-4 παίχτες θα πρέπει να κρατήσει από αυτήν την 11η. Όλοι είναι για σουτ. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι για. Δηλαδή κάτι ντούνιδες, κάτι. Δεν, όχι. Άμα θες να βγεις, άμα θες να μείνεις στη Β' κατηγορία, μια χαρά είναι. Εντάξει τώρα, μην το ντούνεις, γιατί δεν το. Ρόβες, ντούνιδες. Όχι, ρε, και εσύ τώρα. Ο Ρόβες είναι το λένε και μπουλντόκ να πούμε. Το σκύλο το φωνάζω. Επειδή το λένε σκύλο, πρέπει να ρίξει. Καλός είναι ο Ρόβες. Όχι. Ο Ρόβες είναι καλός. Έχει παραστάσει. Πανιόνιο, ΑΕΚ, είναι καλός παίχτης. Και είναι και μικρός σε ηλικία. Μικρός είναι, δε. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι. Γιατί τι νομίζεις, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Κέρκυρα που πρωταγωνιστούν τώρα στη Β' Εθνική, τι έχουν καλύτερου παίχτε. Καταρχά, ο Άρης θέλει να πάει πρωτάθλημα. Δεν θέλει να πάει να παλέψει. Από εκεί πέρα ο Ρόβες τον που κάνει προχθές, έκλεισε τα μάτια του και είπε σουτάρω. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε, ναι, αλλά είναι καλός παίχτης. Και εδώ στη πάρα πολύ καλός ήταν μέσα στην Καβάλα ο Ρόβας. Ναι, εντάξει. Καλά, εδώ ήταν λίγο περίεργο το παιχνίδι. Για κάποιο λόγο βγήκαν με περισσότερες ανάσες οι παίχτες του Άρη από όσες περίμενε η Καβάλα. Δηλαδή βλέπεις την Καβάλα να καταραίει μετά το 76. Κοίταξε, εδώ θα κάνω μια ακόμη μικρή παρένθεση και θα το πω το παράπονο μου, έτσι. Ναι. Η Καβάλα τη στοιχίζει και πέρσι και φέτος οι υποτιθέμενοι έμπειροι παίχτες. Δεν έχει τους έμπειρους παίχτες από αυτούς που παίρνεις ποσοτικά, ναι, να σε πιάσουν από το χέρι, ναι, και να σε βγάλουν, να σε βοηθήσουν σε κάποιες δύσκολες στιγμές, σε κάποια δύσκολα παιχνίδια. Το στερήθηκε αυτό η Καβάλα πέρσι, το στερήθηκε και φέτος, για να μην είμαι όμως και άδικος, θα βάλω την παράμετρο των τραυματισμών. Ναι, όχι. Εδώ έτσι φέτος, έτσι. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Δηλαδή, αν έχεις κάποιους παίχτες, έναν στο κέντρο, έναν στην άμυνα να σου κουμαντάρει όλη την αμυντική γραμμή, έναν στην επίθεση, μπορείς κάποια παιχνίδια τα οποία έρχονται σε κρίσιμα σημεία, αυτοί οι παίχτες με προσωπικότητα να σου κάνουν το κάτι παραπάνω και να πάρουν τους βαθμούς της νίκης. Λοιπόν, την κλείνω την παρένθεση, ναι, να μην αδικούμε το μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσική, να βάλω λίγο το τραγούδι που έχει κάνει παραγγελιά και γυρίζουμε με μπάσκετ. Τώρα θα το βάλεις. Τώρα θα το βάλω. Στο κλείσιμο έχω άλλα. Σου λέω έχω αφιερώσεις. Γιατί με κοιτάς περίεργα. Τι αφιερώσεις εδώ, Βαγγελάκη? Ναι, ναι, ναι. Ακούει τώρα ο Βαγγέλης ή είναι στο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι το οποίο ζήτησες. Γιατί το ζήτησες, είναι. Θες λίγο να το αφήσεις χαλή να το πω ζωντανά. Θέλεις. Θες να το πεις live. Όχι, ρε. Θες να το τραγουδείς live. Λοιπόν, να λαμβάνουμε γιατί. Θα τελειώνουμε από χρόνο. Θα πάρουμε και 5 λεπτά και θα πάρουμε. Εντάξει, γιατί δεν έχει ο Νίκος έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν σε γκρεμό. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ, το ομολογώ. Καλλιτέχνης είσαι, καλλιτέχνης. Λοιπόν, πάμε λίγο μπασκετάκι, εκεί όπου
Η Καβάλα το Σάββατο έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Μια εμφάνιση η οποία έπρεπε να την είχε κάνει και μέσω Λαύριο, αλλά εκεί νομίζω ότι την είχαν μπει σε ρυθμό οι Αμερικανοί. Αλλά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Απέδειξε ότι δεν το παράτησε μετά την ήττα στο Λαύριο. Μια ήττα η οποία ήταν. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα τρίκαλα που λογικά εσύ τα έχεις παρακολουθήσει και, και σε άλλα παιχνίδια. Πολύ αδύναμα τα είδα στο παιχνίδι. Αν είναι εκτός έδρας παρουσιάζονται έτσι τα τρίκαλα έτσι τόσο. Όχι, δεν είναι. Τους λείπει το πεντάρι πλέον. Δεν έχουν πεντάρι, δεν την έκανε. Αν είναι σωστά. Ο Μπράουν τι είναι, πεντάρι δεν είναι κι αυτός. Undersized. Χαμηλό κοντό. Δεν είναι. Δηλαδή τους είχε πολύ άνετα ο Williams. Ναι. Είναι πάρα πολύ άνετα. Δηλαδή έκανε, πήρε 5 rebound, κάνει 20 πόντους. Πάντως τα άκουσα από πολλούς ανθρώπους εκεί που καθόμασταν γύρω-γύρω στην κερκίδα. Ξέρεις τι είπαν όλοι. Όσο μπάσκετ ξέρει ο Ταπούτος. Ξέρουμε όλοι μαζί και οι υπόλοιποι 22 παίχτες που ήταν στο παρκέ και στον πάγκο. Δεν το ξέρει όσο ο Χρήστος ο Ταπούτος. Έτσι έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσοι καλαθοσφαιριστές έχουν αυτό το χάρισμα να πιάνουν την μπάλα, και είναι μπάλα του handball. Έτσι, να την παίρνει από εδώ, να την φέρνει από εκεί και να βάζει με 1000 τρόπους την μπάλα στο καλάθι. Ένας παίχτης ο οποίος ίσως τον αδικεί η πορεία που έχει κάνει, θα μπορούσε με το ταλέντο που είχε ο Χρήστος ο Ταπούτος να παίξει και σε ακόμη πιο υψηλότερο επίπεδο. Δεν είναι ότι δεν έχει παίξει. Έχει παίξει Άκη, έχει παίξει Άρη. Ναι, ρε παιδί μου, λέω όχι στο εξωτερικό εννοώ. Στο εξωτερικό, εντάξει, να σου πω, ξαναλέω ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλή. Πόσο χρονών είναι ο Ταπούτος, 33 στα 34? Στα 34, είναι το 82 γεννηθής. Αλλά. Και τραυματισμό έχει το μεσαίο δάχτυλο του χεριού του. Το τρίτο νομίζω. Το τρίτο. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή δεν μπορείς να το. Δεν θα πάει να παίξει ένα παιχνίδι Γαβάλα χωρίς τον καλύτερο της παίχτη. Μήπως δεν παίξει και με το παιχνίδι με τον Απόλλων Πατρών. Αυτό το δούμε. Γιατί είναι το κάταγμα, είναι εξής, το άθλημα είναι με τα χέρια. Ας έλεγα ότι έπαιζε μπάλα, θα έλεγα ότι παίζεις και την Κυριακή, έτσι, το Σάββατο. Αλλά τώρα δυστυχώς εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο να προλάβει τα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που έχει η Καβάλα. Με Κόρυβο αρχικά το Σάββατο και με τον Απόλλων Πάτρα το μέθ' επόμενο Σάββατο, έτσι. Θέλει διπλό. Η Καβάλα θέλει διπλό επιτέλους. Θέλει διπλό στις μία από τις δύο έδρες, έτσι. Ναι, θέλει διπλό. Χάνει τον καλύτερο της παίχτη. Τον καλύτερο της παίχτη με διαφορά. Ερώτηση. Αν χάσει η ομάδα και τα δύο. Καληνύχτα Μαργαρίτα. Καληνύχτα Μαργαρίτα. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Μάλιστα. Γιατί μετά πρέπει να κάνεις πράγματα απίστευτα. Πρέπει να κερδίσεις εδώ τον Παναθηναϊκό μάλλον. Εδώ έχεις ΠΑΟΚ, Ρέθυμνο και στην τελευταία αγωνιστική το. Όχι, τον ΠΑΟΚ έχεις τελευταία αγωνιστική. Και την ΑΕΚ. ΑΕΚ Παναθηναϊκό. ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρη Ρέθυμνο. Και Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνεις ένα διπλό. Και τι πιστεύεις, Νάκη, πόσες νίκες θέλει μια ομάδα για να σωθεί? Λοιπόν, η λογική λέει αν θέλει 9 και πάνω έχεις πέσει. Αν δεν τα πάντα πράγματα. Εκτός και πάνω κάνεις δύο διπλά τώρα. Ναι. Αλλά αν αρχίσουν οι μανούρες με τα τρίκαλα, δηλαδή αρχίσουν χάνουν τα τρίκαλα. Κερδίσει τον Κόρυβο, χάσει και ο Κόρυβος δηλαδή κάποια παιχνιδάκια. Χάνει και το Ρέθυμνο. Χάσει και το Ρέθυμνο, θα κρυθείς σε 7 με 8 και εκεί μπορεί με ισοβαθμίες να τη γλιτώσει. Με 8. Με 7-8. Δεν είναι 8 και καλά, αλλά με 7-8 ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, όπως βλέπεις και εσύ τη βαθμολογία και το πρόγραμμα, να σωθείς και με 7 νίκες. Ναι, μπορεί. Αλλά και μπορεί. Οι 8 νίκες να μην φτάνουν ακόμη και να πας σε 9. Ναι, γιατί θα σου πω, γιατί είναι πολλές ομάδες στις 6 νίκες. Που σημαίνει ότι όταν παίζουν μεταξύ τους, κάποιοι θα πάρει μια νίκη. Κάποιοι θα πάρει μια νίκη, σωστά. Οπότε τα πράγματα είναι εκεί λίγο περίπλοκα. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχει ανεβάσει απόδοση λίγο ο ΠΑΟΚ, που σημαίνει ότι τον ΠΑΟΚ που τον περνούσαν κάποιες ομάδες θα κόψει κάποιες. Ναι. Μην την πληρώσουμε εμείς την ύφη όμως, γιατί παίζουμε με τον ΠΑΟΚ εμείς. Ναι, το ξέρω ότι παίζουμε τελευταία αγωνιστική. Θα είναι αδιάφορος ο ΠΑΟΚ, λογικά η τελευταία αγωνιστική. Εκεί είναι που ποντάρω το ότι. Εγώ το μετράω τον ΠΑΟΚ σαν νίκη. Τελευταία αγωνιστική. Κοίταξε, εδώ δηλαδή πας για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Πας για μια νίκη. Θα πας όλα, εκτός του Παναθηναϊκό. Και ΑΕΚ. Όχι, την ΑΕΚ να την πάρεις. Πρέπει να την πάρεις την ΑΕΚ. Και Άρη. Έναν από τους δύο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, μισό λεπτό. Σημειώνω. Ναι. Εδώ στα λάθη τώρα που κάναμε εμείς 53 πάσες τώρα ανάμεσα. Λοιπόν, μία με Ρέθυμνο. Ναι. Μία με ΠΑΟΚ. Ναι. Έχεις πέντε. Πέντε.
και έχεις βάζω βελάκι πάνω κάτω και έχουμε ΑΕΚ και Άρη. Ναι. Και Παναθηναϊκό. Και Παναθηναϊκό. Μία από τις τρεις. Α, μία από τις τρεις τώρα. Λοιπόν, το άρα. Δεν το μετράω καν, ρε φίλε. Εντάξει. Άρα, μία, δύο, τρεις. Ναι. Τρεις εντός. Πας έξι και θες οπωσδήποτε. Ένα με δύο διπλά. Ένα ή δύο διπλά. Ναι, αυτό είναι. Μάλιστα. Αυτό είναι όλη η κατηγορία. Και πόσες αγωνιστικές έχει. Άλλες 10. Με αυτήν που έρχεται 11. Άρα, χοντρικά πας μία, δύο, τρεις και δύο. Πρέπει να κερδίσεις τα πέντε. Ναι. Από τα 11 παιχνίδια. Ναι. Και μετράμε τώρα ότι υπάρχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στη μέση. Έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι είναι. Τι σημαντική ήταν το παιχνίδι με το Λαύριο, ε. Ναι. Δηλαδή, αν είχες κερδίσει μέσα στο Λαύριο, ναι. Τώρα σου ζώσουν. Τώρα, άμα έλεγε το πρωτάθλημα, σου ζώσουν, ε. Ναι. Θα έχεις τέσσερις νίκες, θα έχεις αφήσει τις τρεις στο Λαύριο και θα σου να εντάξει. Με το Ρέθυμνο, θυμάσαι πόσους πόντους έχει διαφορά. Για 9, ε. Ναι, έχασε για 9. Μέσα, για 9 για 10. Τέλος πάντων, ναι, θες 10 με 11 πόντους να την κερδίσεις εδώ. Μάλιστα. Και άμα κάνεις μια εμφάνιση αντίστοιχη με αυτή που κάνεις προχθές, δεν φοβάμαι κανένα Ρέθυμνο. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχεις χάσει τον Ταπούτο. Ναι. Χωρίς να θέλω να γίνω καταστροφολόγος. Ο Ταπούτος είναι ο καταλήτης της ομάδας. Αν παίξει ο Ταπούτος. Βασικά μπορεί να μην παίζει υπάρχει όλη η κάποια... ομάδα, να παίζει ο Ταπούτος και να υπάρχει, χάσει έξω. Υπάρχει, λες, κάποιο... Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουμε πρόβλημα στους ψηλούς, ο Βάντερος Μάρος που ήταν από το καλοκαίρι αμφίβολος, συνεχίζει μέχρι τώρα, αλλά δεν παίζει καθόλου, ρε Σινάκη. Δηλαδή τώρα δεν πρέπει ο Βίλιαμς να έχει μία βοήθεια. Αυτόν έχει. Είναι η αλλαγή του Βίλιαμς στον Βάντερ Μάρος. Μα δεν έπαιξε και προχθές. Δηλαδή, προχθές δεν έπαιξε, αλλά βλέπεις και τον Βίλιαμς, ο οποίος όμως όταν έβγαινε, ήταν εμφανώς κουρασμένος. Ναι. Αλλάζει η ομάδα όμως. Αλλάζει η ομάδα, δηλαδή έβλεπες. Υπήρχε το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο είναι για κάποιο λόγο καταλυτικά αρνητικό για την ομάδα. Είναι το μόνο δεκάλεπτο που έχασε προχθές, 17-23. Έπαιξε μόνο με Έλληνες και τον Κωστόφ. Και η διαφορά από το συν 10 πήγε στο συν 1. Μα θα τον, να το βάλει ο Γιατζόγλου, θέλει στο τέταρτο δεκάλεπτο τον Ουίλιαμς. Οπότε αναγκαστικά θα τον ξεκουράσει. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος ήθελε ανάσες. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η ομάδα για να κερδίσει, για να το ξεκαθαρίσει. Εσύ βλέπεις κάποια αλλαγή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μήπως έχει πεντάρει ομάδα. Όχι, τώρα. Εννοώ, δηλαδή, λες να υπάρχει καμιά άλλη αντικατάσταση κοινοτικού, παραδείγματος χάρη του Βάντερ Μάρς. Δεν ξέρω αν η ομάδα πλέον μπορεί να το κάνει αυτό. Για ξένους δεν μπορεί. Για κοινοτικό. Όχι, για κοινοτικό. Αυτό λέω. Η ομάδα δεν σηκώνει άλλο αλλαγές. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγε και ο Ταπούτο τη Δευτέρα στην τηλεοπτική. Έλεγε ότι βαρεθήκαμε να κάνουμε χειραψίες. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δηλαδή τελείωσε. Αυτή είναι η ομάδα και πρέπει να πορευτείς με αυτήν. Γιατί μέχρι να έρθει ο καινούριο παίκτη να συνηθίσει, να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Ακόμα και αυτοί που ήρθαν τώρα θα προσαρμοστούν στην 20η αγωνιστική. Λογικά. Θα είναι πλήρως προσαρμοσμένοι. Το λέει και ο Γιατζόγλου στην συνέντευξη τύπου ότι μέχρι και οι προπονήσεις είναι σημαντικές πλέον. Μέχρι και οι προπονήσεις. Από τους άλλους δύο ξένους. Δεν είδαμε τίποτα από τον Κρωμά. Ο Γιατζόγλου δείχνει. Όχι από τον, Κρωμά. Κρωμά. Δεν έβαλε 13 πόντους. Δεν θυμάμαι αν έβαλε 13 πόντους. Αλλά περιμένουμε πολύ περισσότερο. Ο Γιατζόγλου περιμένει πολύ περισσότερο από το συγκεκριμένο. Από το συγκεκριμένο, Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Είχε δηλαδή κάποια εύκολα καλάθια που μπορούσε να τα τελειώσει, αλλά δεν τα τελείωσε. Εκείνος που δεν έπαιξε καθόλου ήταν ο Μακί, ναι. Ναι. Εντάξει, και δεν τον είδα και τόσο. Τον είδα λίγο ατσούμπαλο από τις τελικές προσπάθειες που έκανε κατά τη ρακέτα. Άφηνε έτσι με άγαρπο τρόπο την μπάλα στο καλάθι και είδαμε ότι και ο κύριος Γιατζόγλου δεν τον άφησε πολύ χρόνο μέσα στο παιχνίδι. Ενώ ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, τον απέσυρε ρε και ενώ τον Κρωμά, ο Κρωμά φαίνεται πιο αθλητικός, πιο με καλύτερη διείσδυση, με καλύτερα τελειώματα. Βέβαια και αυτός τους τελευταίους 5-6 πόντους τους έβαλε στο τέλος, έτσι όταν είχε κριθεί το παιχνίδι. Ναι. Άρα περιμένεις δηλαδή ότι η ομάδα πρέπει να πάρει πολύ περισσότερα και ναι, λόγω και απουσίας και Ταπούτου και από τους δύο αυτούς παίχτες. Έτσι, και δεν ξέρω ποιος θα αντικαταστήσει τον Ταπούτο στο αγωνιστικό κομμάτι. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Νομίζω ότι ο πιο σταθερός παίχτης της ομάδας μετά τον Ταπούτο, ο οποίος είναι εξαιρετικός φέτος, είναι ο Κωστόφ. Κωστόφ είναι για μένα άλλος ένας καταλήτης της ομάδας. Το δίδυμο είναι Κωστόφ Ταπούτος και τώρα που είναι ο. Τώρα μπήκε ο Βίλιαμς στο κόλπο. Και είναι ο Τέιλερ ο οποίος είναι σταθερός. Ναι, ναι. Τάιλερ. Λέιζερ είναι. Είναι εκπληκτικός. Ναι, δηλαδή. Έχει παίκτες, έχει μονάδες. Από το πουθενά βρήκε ένα playmaker δηλαδή που κάνει τη διαφορά έτσι. Το θέμα είναι ότι τώρα πάει με στον Κόρυβο. Πρέπει να, για μένα, επειδή ο Κόρυβος είδαμε ότι με την Πάτρα, ρε παιδί μου, το παιχνίδι το έχασε στο τέλος τον πόντο. 8 νίκες έχει ο Κόρυβος. 6. 6 νίκες. Το έχω μπροστά μου τη βαθμολογία. 6 νίκες μαζί με τα Τρίκαλα και τον Απόλλων Πατρών. Όχι, με τα Τρίκαλα και τον Κολοσσορόδου. Μάλιστα. Απλά σκέφτομαι τώρα.
Πόσες νίκες έχουν χαθεί στο κατά λάθος στην Καλαμίσα, δηλαδή Ρόδος, που κάνει αυτό το 24-0 ο Κολοσσός και γυρνάει το παιχνίδι. Και η Φυσιά, που έχει εκείνη την ευκαιρία με τον Ρόμπινσον, 21 δευτερόλεπτα στην ισοπαλία στο 66. Όχι στον Κολοσσό. Με την Κηφισιά είναι αυτό που σου λέω. Α, με την Κηφισιά είναι που πάει στην Ελλάδα στο παιχνίδι. Με τον Κολοσσό είναι που προηγείσαι και τρώσε 24-0 στο κεφάλι και χάνει το παιχνίδι. 24-0 ναι. Με την Κηφισιά είναι η μεγαλύτερη αμαρτία γιατί έχει 21 δευτερόλεπτα. Έχει την μπάλα στα χέρια και. Είναι 66-66. Δηλαδή, με ένα καλάθι, οποιοδήποτε καλάθι, κέρδισε. Και τώρα ξαναλέω, μία νίκη αλλάζει όλη τη βαθμολογία. Ναι. Αλλάζει τα πάντα. Όπως και να έχει τρεις νίκες η ομάδα έφτασε το Σάββατο, ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει και στην Τέταρτη μέσα στην Αμαλιάδα ή μέσα στην Πάτρα. Αν κερδίσει τον Κόρυβο, νομίζω ότι αλλάζει και ψυχολογία και πάει και αλλιώς στην Πάτρα. Θεωρώ πιο εύκολη η ομάδα τον Κόρυβο από την Πάτρα. Η Πάτρα έχει αλλάξει πολύ πρόσωπο από το ξεκίνημα το κακό που έκανε. Και νομίζω ότι αν είχε τα πούτο, εγώ θεωρούσα ότι τα πράγματα θα ήταν. Με λίγο, επειδή το σκόρ λογικά θα κοιμαθεί χαμηλά, θα μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι. Τώρα με τον Ταπούτο δεν ξέρω πώς θα αντικατασταθεί αυτό το κενό. Σάββατο κοντή γιορτή. Τα παιχνίδια είναι τα εξής: είναι Κόρυβος Καβάλα, Κολοσσός Ρόδου Απόλλων Πατρών, Λαύριο Κηφισιά και Τρίκαλα ΑΕΚ. Την Κυριακή έχουμε στις 5 Αρκαδικός Ολυμπιακός και στις 9 τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης. Ενώ τη Δευτέρα κλείνει η 16η αγωνιστική με το Παναθηναϊκό Ρέθυμνο. Ωραία. Καλό παιχνίδι αυτό για την Καβάλα, αν κέρδισε, διότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το Ρέθυμνο. Οπότε ψυχολογικά θα το πλησιάσει στην μία νίκη. Αυτά για τον μπάσκετ. Νομίζω είπαμε αρκετά. Κανένα ντέρμπι έτσι στην Α κατηγορία έχουμε. Στη Super League. Όχι, ρε. Στο τοπικό πρωτάθλημα, ρε. Στο τοπικό. Τώρα δεν έχω και το πρόγραμμα εύκαιρο. Έχουμε τελικό κυπέλου, νομίζω, σήμερα. Δεν κάνω λάθος για την ΕΠΣΚ. Γιατί πλησιάζει το τελικό κυπέλου σιγά-σιγά. Είναι τα παιχνίδια της Δόξα Θεολόγου με τον Έστον και η Αντιφίλιπ με τον Ηρακλή. Νομίζω σήμερα παίζουν οι Αντιφίλιπ με τον Ηρακλή στον επαναληπτικό του 1-0. Σήμερα και κύπελο Ελλάδος, ε. Νομίζω ναι. Έχει 4 παιχνίδια. Εσύ τι έχεις παρακολουθήσει καθόλου για το κύπελο της ΕΠΣΚ? Όχι, όχι. Δεν θα κάνεις πρόβλεψη τελικού, δηλαδή αν θα περάσει η Δόξα ή ο Νέστος, Δόξα Θεολόγου, Νέστος Χρυσόπολης. Λογικά. 0-0 έληξε στάσο το πρώτο παιχνίδι. Το ξέρω, ναι. Λογικά, εντάξει, βάσει δυναμικότητας, ο Νέστος έχει τον πρώτο λόγο, έτσι. Εγώ πιστεύω στην έκπληξη του Θεολόγου. Ο Θεολόγος δείχνει πολύ ορεξάτος φέτος. Μα γι' αυτό σου έλεγα ότι με Δόξα Θεολόγου, Ηρακλή και Ορφάνη είναι ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο πρώτος που θα βγει. Έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει τη Γάμα Εθνική, γιατί βγαίνουν από τις 4 ομάδες που θα παίξουν παράς, βγαίνουν οι 2. Να δούμε, γι' αυτό ήθελα να το μήπως είχε στο πρόγραμμα. Από μπάσκετ Γάμα Εθνική έχουμε. Ούτε αυτό το έχουμε πρόγραμμα. Απλά η Αγία Βαρβάρα παίζει έξω, ο Γούσου παίζει μέσα αυτή την Κυριακή. Η Αγία Βαρβάρα ιτήθηκε την Κυριακή από την ΑΕ Κομωτινής. Σωστά. Και εδώ και έπαιξε η Αγία Βαρβάρα. Τι έκανε, έχασε. Έχασε πάνω από την ΑΕ Κομωτινής 49-55. Και η Ελευθερούπολη έπαιζε στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή. Αλλά ο ΓΑΣ, εντάξει, είναι λογικό. Είναι ομάδα που έρχεται από τη Β' Εθνική. Πέρσι έπαιζε στη Β', νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο νορμάλ εκεί. Η ήττα της Αγίας Βαρβάρας από την Κομωτινή, από την ΑΕΚ, είναι λίγο περίεργη. Τέλος πάντων. Η ΑΕΚ που ξαναλέμε βγήκε όπως βγήκε πέρσι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Το παρακολούθησες το παιχνίδι? Ποιο, με την ΑΕΚ προχθές? Ναι. Είναι εκείνο το παιχνίδι που κέρδισε στην ισοβαθμία και κέρδισε τους άλλους. 112-138-31 το Ρούπελ στη Βιροκάστρο. Ναι. Ακούσει η Κασαμάθαμα είναι να το ξαναεφαρμόσει φέτος, παιδί μου. Είναι πολύ επιτυχημένο το. Ναι, ο θεσμός είναι σωστός. Κέρδισε η άλλη πόσους πόντους. 138-31 για 100. Ναι, για 107 πόντους. Εντάξει, δεν. Καλά, γεράσαν και οι πέτρες. Ναι, αστεία πράγματα. Και ο Αστέρας νομίζω είχε και ένα παιχνίδι που δεν ήρθε η άλλη ομάδα. Εδώ κέρδισε μόνο για 20. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Από το Νεύροκα που ήταν η ομάδα, σου λέει τι να έρθουμε τζάμπα έξοδα. Κέρδισε για 20 πόντους και άλλοι για 100. Για να είμαστε καλυμμένοι, έτσι, μην γίνει καμιά στραβή. Τραγικά πράγματα. Και έτσι η ΑΕΚ Κομωτινής φέτος είναι στη Γάμα Εθνική και δεν μπόρεσε να εκδικηθεί η σάντα για τον Αστέρα φέτος. Η ΑΕΚ Κομωτινής κέρδισε 2 φορές και μέσα και έξω την σάντα. Εντάξει. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Νομίζω ότι ο Αστέρας φέτος, δεν ξέρω αν παρακολουθείς, από την Κασαμάθ βγαίνει περπατώντας. Έχει 10-0 στον πρώτο γύρο. Έχει 10-0, ναι. Και λογικά θα τον δούμε του χρόνου στη Γάμα Εθνική. Και ας ελπίσουμε ότι θα σώσουν την παρτίδα. Νομίζω η Αγία Βαρβάρα δεν θα δυσκολευτεί, θα τη σώσει στο τέλος. Αλλά για τον Γούσου είναι δύσκολη αποστολή. Μακάρι να τα καταφέρει.
Και ο Γουσουέ, ναι, έχει πόσες νίκες, έχει δύο νίκες μόνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολη η αποστολή του Γουσουέ, αλλά μακάρι να τα καταφέρει ξανά, λέω. Λοιπόν, αυτά ξεφύγαμε και λίγο από το χρόνο, αλλά νομίζω άξιζε. Να τονίσω ότι στο πρώτο, στην Α κατηγορία, ναι, στο τοπικό πρωτάθλημα είναι και ο Ορφέας Ελευθερούπολης που έχει μπει, ναι, στο. Η Αντιφίλιπ είναι πιο κοντά στο κόλπο, αλλά και ο Ορφέας, και ο Ορφέας παλεύει. Νομίζω ότι ένας από τους τρεις είναι. Εντάξει, θα παλέψουν ο Ορφέας και η Αντιφίλιπ, αλλά. Και για να μην αδικούμε. Οι άλλοι τρεις νομίζω έχουν κάνει. Τις ομάδες του Παγκίου, έτσι από εκεί. Νομίζω έχουν κάνει όμως οι πρώτοι τρεις έχουν κάνει εξαιρετική επένδυση στη φετινή χρονιά και χρηματικά και σε ποδοσφαιριστές. Γενικότερα, νομίζω ότι οι δύο που δεν θα τα καταφέρουν θα ζοριστούν πολύ. Γιατί σου λέω, γίνεται τεράστια προσπάθεια, ναι, για τους τρεις. Λοιπόν, αυτά. Εμείς να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το ιδιωτικό κτίριο Καβάλας. Με δύο έδρες στο νομό μας, στο Σταυρό μου και τα Λεώνα, με τηλέφωνο 2510-32-444 και στη Χρυσούπολη με τηλέφωνο 2519-14-1044. Αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε καλεσμένο στο στούντιο. Είχαμε τον Βασίλη, ο οποίος έκανε στατιστική ανάλυση. Μιλάμε του παιχνιδιού της Κυριακής. Ναι, της Κυριακής με εξαιρετικό τρόπο. Είχε μέχρι και τις πάσεις με τρυπές. Δηλαδή, εντάξει, μας ξέρανε σήμερα. Την άλλη εβδομάδα λογικά θα έχουμε κάποιον καλεσμένο. Εγώ κάνω κάποιες προσπάθειες. Ξέρει πολύ καλό ο Μιχάλης αν ακούει για ποιο λέω, αλλά με σαμποτάρουν. Θα το βολέψω κάποια στιγμή. Για το ποδόσφαιρο ή για το. Για το μπάσκετ. Μάλιστα. Αλλά θα το βολέψω κάποια στιγμή. Βασίλης, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, δεν θέλω τίποτα να προσθέσω. Ωραία. Αφού μας δεν καταδέχτηκε να πάρει ούτε ο Νικολάκης τηλέφωνο. Τα έκοψε το Σάββατο. Δεν μας προλαβαίνει, λέει. Δεν ξέρω γιατί. Α, ναι, τώρα έχει. Όχι, εντάξει, άστα. Δεν μας προλαβαίνει, λέει. Ναι, σωστά, ναι, το ξέχασα. Λοιπόν. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που όσοι μας αντέξατε μέχρι τώρα και ήσασταν μαζί μας. Θα βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο για τον Βαγγέλη, ξέρει αυτός, είναι λίγο έντεχνο, είναι επιξλάξη συγκεκριμένα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είσαστε όλοι καλά και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες της Καβάλας και του νομού μας στις υποχρεώσεις τους αγωνιστικές του Σαββατοκύριακο. Να είσαστε όλοι καλά. Αρένα στο άγγιγμα του.
μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου.